Στο τρισάγιον που ολοκληρώθηκε στο Τατόι παρέστησαν μόνο τα μέλη της οικογένεια του βασιλέως Κωνσταντίνου Β. Παράλληλα αποκαλύφθηκε τι αναγράφεται επάνω στη μάρινη πλάκα του τάφου του βασιλέως Κωνσταντίνου του Δεύτερου. Βλέπετε και μόνοι σας τα πλάνα των εικόνων αναγράφεται. Κωνσταντίνος Β, βασιλεύς των Ελλήνων, και πρίγκιπας της Δανίας. Μαρκ. από κάτω στα αγγλικά. Την ημερομηνία γέννησης του, την ημερομηνία του θανάτου του και πιο κάτω με μεγάλα γράμματα Ολυμπιονίκης. Πιο κάτω υπάρχει μια ρίση από το Ευαγγέλιο. Καθώς αυτό είναι μια παράδοση που ισχύει από πολύ παλιά από την πρόγειά του Βασίλισσα Όλγα, όταν είχε πεθάνει αρκετών μηνών η μικρή της κόρη. Επίσης έθιμο είναι κάθε βασιλιάς και κάθε πρίγκιπας να περπατάει στο χώρο του νεκροταφείου και να ζητάει σε ποιο σημείο επακριβώς θέλει να ταφεί. Ξεκίνησε από τον βασιλιά Γεώργιο και την Όλγα και μετά χτίστηκε ο ναός ενώ υπήρχαν σκέψεις για μαυσολείο. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επέλεξε το σημείο και εδώ θα ταφεί όταν θα έλθει η ώρα της για τον ύψιτο και η Άννα Μαρία. Μετά δεν θα ταφεί κανένας άλλο. Οι τάφοι ήδη ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Συν άλλης, να διαβάσω και τη ρίση του Ευαγγελίου που επέλεξε ο βασιλεύς ο Θεός αγάπη εστί και ο εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Πρόκειται για τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ακούστε και τα προηγούμενα ρεπορτάζ. Τα όσα εξτόμησε προσωπικά ο Μητσοτάκης περί πολιτεύματος και πόσα λάθη έκανε γιατί το έκτοτος δεν του τέριαζε. Δεν είχε χάσει θρόνο μέσω δικαστηρίων και άλλα πολλά. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία εδώ. Συν τις άλλες, θα ακούσετε και ιστορία διαστρεβλωμένη. Γιατί υπό εξέλιξη δημοκρατίας ευρισκόμεθα. Και αν έχετε αντίρρηση, περιμένω τα σχολιά σας.